Ελιές, αμπέλια, ανθισμένα λουλούδια, ολόκληρα τοπία της φύσης ξεδιπλώθηκαν στους τοίχους των σπιτιών. Εγκαταλελειμμένα, παλιά ή πλέον ακατοίκητα κτίρια μεταμορφώθηκαν με πολλή φαντασία και μεράκι και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Αυτά τα τρία σπίτια που βλέπουμε είναι ακατοίκητα χρόνια πολλά. Οπότε η φθορά του χρόνου ήταν πολύ εμφανής. Σκεφτήκαμε λοιπόν να τα βάψουμε τουλάχιστον λίγο, να τα ασπρίσουμε, να βάλουμε λίγο χρώμα. Μας βοήθησε ο παπάς του χωριού, ήρθε, τα έτριψε, τα έβαψε και μετά το κουβεντιάσαμε με τα υπόλοιπα παιδιά και καταλήξαμε να κάνουμε μια ζωγραφιά. Με κάλεσαν μια μέρα να τους κάνω ό,τι νομίζω κατάλληλο για το χωριό τους. Ήθελα να κάνω κάτι να ταιριάζει στο περιβάλλον. Η ελιά υπάρχει εδώ γύρω, τα μπέλια υπάρχουν, τα γεράνια υπάρχουν, δεν θα ξεραθούν ποτέ. Πόσο σας πήρε να ολοκληρώσετε όλη αυτή την όμορφη παρέμβαση? Τρεις μέρες. Τρεις μέρες από δεκάωρο. Ο παπάς του χωριού ανέλαβε το βάψιμο των τοίχων. Η ζωγράφος Βούλα Λαδουκάκη πήρε πινέλα και φαντασία και με τη βοήθεια των δραστήριων μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου άλλαξε όψη η κεντρική πλατεία του Πρινιά. Τα σπίτια αυτά είχαν μια άσχημη εικόνα και στην πλατεία του χωριού, εγκατελειμμένα, να δώσουμε μια φρεσκάδα, μια νότα δροσιάς, κάτι ευχάριστο. Γιατί πριν ήταν πολύ χάλια το εδώ η τύχη, τα σπίτια όλα, ευχαριστήθηκαν. Τι άλλο να κάνουν, ευχαριστήκαν και μας ευχαριστήσαν και εμάς. Μια μοναδική έκπληξη περίμενε τους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους του χωριού που συναντούν πλέον χρώματα και εμπνευσμένες εικόνες στους τοίχους των σπιτιών. Ήδη έχουν δείξει ενδιαφέρον και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής για να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Πρινιά. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα περισσότερα στο χωριό, αλλά όπως σας είπα, οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες. Θα προσπαθήσουμε όμως, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Και έχω κάνει σε διάφορα άλλα μέρη μετά από τότε. Σε κάποια χωριά, σε δρόμους, σε σχολεία, ό,τι δεν μας αρέσει το αλλάζουμε. Οι κάτοικοι του Πρινιά δείχνουν το δρόμο για να μεταμορφωθούν και άλλα χωριά και να πάρουν και πάλι ζωή.